Primeiro de tudo, quero agradecer este prémio, quero agradecer a Deus por me capacitar todos os dias para jogar futebol, à minha mulher, à minha filha e à minha mãe. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μου έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να παίζω ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχαριστήσω την σύζυγό μου, την κόρη μου και τη μητέρα μου. Quanto ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo. Tivemos logo um penalti a nosso favor que a gente fez gol. Um jogo que estava a ser controlado na primeira parte. Entramos na segunda ainda melhor, com um gol também logo desde o início. Um jogo, acho que estávamos a fazer uma grande segunda parte, a trocar bem a bola, a criar oportunidades. A equipa adversária foi lá, fez um gol e gerou-se um bocado de pânico na nossa equipa, mas com algum sofrimento. O mais importante era os três pontos, conseguimos ganhar. Όσον αφορά το παιχνίδι, αυτό που κάναμε ήταν να μπούμε στο παιχνίδι. Κερδίσαμε ένα πέναλτι που σκοράραμε πολύ γρήγορα. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι σκοράραμε ένα πολύ γρήγορα τον γκολ, το δεύτερο. Νομίζω ότι είχαμε καλύτερη εικόνα, δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες. Από δικό μας λάθος δεχθήκαμε ένα γκολ. Υπήρξε λίγος πανικός και υποφέραμε. Η αλήθεια είναι στα τελευταία λεπτά. Αλλά το σημαντικό είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που παίρνουμε σήμερα. Έχουν πάρει δύο νίκες τώρα μετά με την Ξάνθη και ακολουθεί ένα δύσκολο μάτι στη Λαμία. Με τον νέο προπονητή έχουν προσαρμοστεί στη φιλοσοφία των μαθαίνων, τους μαθαίνει τι πρέπει να βελτιώσουν. Πώς την Ξάνθη, όλοι για την τραβικτόρια, τώρα δεν είναι ζωγάρ κοντρα Λαμία, φορά δε κάσα. Como vai com a filosofia do novo treinador? Estás entendendo, percebendo os jogadores da nova filosofia? Sim, estamos a entender perfeitamente. Dois jogos, duas vitórias, no novo Missa. É dar continuidade, temos um jogo já no sábado com o Lamia, em que o objetivo é os três pontos, como normal, e acabar este ano em beleza, com três vitórias seguidas, é o mais importante, e começar um novo ciclo. Bem. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε δύο παιχνίδια και δύο νίκες με τον νέο προπονητή. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτά που μας ζητάει όσο το δυνατότερο πιο γρήγορα. Πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και ένα πραγματικά σημαντικό παιχνίδι που έχουμε το Σάββατο απέναντι στη Λαμία. Αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσουμε και την Λαμία, να τελειώσουμε τη χρονιά καλά και να μπούμε τη νέα χρονιά με τις νέες υποχρεώσεις ακόμη καλύτερα. Είδαμε σε αυτά τα δύο μάτς 3-5-2 ως αρχική διάταξη από τον προπονητή. Τον ίδιο τι τον βολεύει περισσότερο, να παίζει όλη την πλευρά γιατί είναι επιθετικό μπακ ή το 4-2-3, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε αυτό στην ασίστ. Bueno, empezamos con 3-5-2, la segunda parte tú, que cuando jugábamos 4-2-3-1, tú diste la asistencia. ¿Qué es mejor para ti, más cómodo? ¿Cómo te sientes? ¿Jugar 3-5-2 o 4-2-3-1? É indiferente, lateral se calhar sinto-me mais confortável, é a minha posição de raiz, mas se tiver que jogar em 3-5-2 também é praticamente igual e adapto-me bem àquilo que o Missa me pede e estou aqui para ajudar, é o mais importante. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίζουμε με 4 στην άμυνα αισθάνομαι λίγο καλύτερα, αισθάνομαι βασικά λίγο πιο άνετα. Αλλά το ίδιο άνετα μπορώ να πω ότι αισθάνομαι προσαρμόστηκα γρήγορα και στο 3-5-2. Οπότε είναι αδιάφορο αν θέλω να μου ζητήσει ο προπονητής σε οποιαδήποτε θέση από τις δύο μου ζητεί να παίξω. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μου αρέσει να επιτίθομαι, να βοηθάω την ομάδα. Σήμερα το έκανα, έδωσα την assist και είναι πολύ σημαντικό πήρε η ομάδα την νίκη.